Ένα το χέλι πόνι κι η άνοιξη ακριβή, για να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά πολύ. Από τον Απρίλιο του 1967, μια φούντα φετεριστών της εξουσίας επέβαλε στη χώρα μας έναν ελεύθερο καθεστώς, μια στιγμή τυραννία. Μια ομάδα επίουργων συνωμοτών αξιωματικών χρησιμοποίησε τα όπλα που τους είχε εμπιστευτεί η πολιτεία για την προάσπιση της ελευθερίας της πατρίδας μας, ακριβώς για την κατάρτιση των ελευθεριών του λαού μας. Η δικτατορία, με πρόσχημα την τίθενη αναγέννηση του έθνους και τη θωράκισή του από εθνικές ιδεολογίες, εγκαθίδρυσε καθεστώς βίας που καταδυνάστησε τη σκέψη, αγνώρισε τους θεμελιώδεις δημοκρατικούς θεσμούς και ανέκοψε κάθε προσπάθεια για την ελληνική εξέλιξη αλλαγή. Η δικτατορία κατέλυσε τα πολιτικά δικαιώματα και τις ελευθερίες των πολιτών και επιδόθηκε σε συλλήψεις, βασανιστήρια, φυλακίσεις, εκτοπίσεις, δίκες ομάδων ή ατόμων, προκαλώντας έτσι τη διεθνή καταγραφή και το διασημό της χώρας μας. Ο αδρούτος ελληνικός λαός δεν υπέγει. Αντιτάχθηκε όχι μόνο με την παγιδεία του στάση και την παθητική του αντίσταση, αλλά και με τη συγκρότηση αντιστασιακών και αντιδικτατορικών οργανώσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Από την εγκαθίδρυση της δικτατορίας ως την πτώση της, η αντίσταση εναντίον της πήρε πολλές μορφές. Τέρχει καιρό πριν από τα δύο χρόνια, η αντίστοιχη μέτρηση είχε αρχίσει. Το καντάνι βράζει και είναι έτοιμο να κραγεί. Στο φθινοπωριάτικο ουρανό της Αθηνάς, σκιάζοντας σύννεφα της καταιγίδας, η Χούντα θορυβημένη και ανήσυχη παρακολουθεί. Μπροστά όμως πάντα τα νιάτα. Η φωνή εδώ πολυτεχνείο κάνει τις καρδιές να σκεφτούν. Η καρδιά της Ελλάδας χτυπάει εκεί μέσα στο πολυτεχνείο. Και ήρθε η Παρασκευή, το βράδυ της φωνιά. Νεανικά κορμιά μπαίνουν μπροστά να σταματήσουν τα τάγκ. Τα νιάτα αντιδρούν, ξεσηκώνονται, ενθουσιάζονται, παρασύρουν και παρασύρονται. Τα νιάτα μπαίνουν μπροστά παράτομα, χωρίς την πείρα που θα τα έκανε να πισωγυρίσουν. Χωρίς τις αναστολές της φρόνησης. Χωρίς τη μαλθακότητα του βολεμένου. Μπαίνουν μπροστά πάντα και πάντα έχουν τις μεγαλύτερες απώλειες. Τραγουδείτε πάνω μας την πάνω. Στίχη και μουσική, Νικόλα Ουσοσίδη. Thank you.
διαβάζουν οι μαθητές Κίτα Ιδανίδου και Γιάννη Σταμπλό.15 Νοέμβρη 1974. Σύνθημά του, ζωή, παιδεία, ελευθερία, αρχιτεκτονική αυξία. Ώρα 7 μετά τη Σοβιετία. Αποκτήρωση 5, πάρτι απόφαση. Να μείνουμε ακόμη στον Πολυτεχνείο. 15 Νοέμβρη 1973. Γέννησαν τα κτίρια του Πολυτεχνείου και το προάβλο του φοιτητέ και απέξω 10.000 άτομα μαθητών που έρχονται κατευθείαν από τα σχολεία, φέρνοντας ελεύθερους και μαχητικούς φοιτητές σε όλο και περισσότερα τρόφιμα, φάρμακα κλπ. Λειτουργεί νέος πομπός που τώρα ακούγεται σε όλη την Αττική. Η περηφάνεια και η συγκίνηση κατέχει όλους τους Έλληνες που τα ακούνε. Εδώ Πολυτεχνείο, εδώ Πολυτεχνείο. Σας μιλάω ο διεθνικός σταθμός των ελεύθερων αγωνιζόμενων φοιτητών. Των ελεύθερων αγωνιζόμενων Ελλήνων. Κάτω η Χούντα, κάτω ο Παπαδόπουλος. Έξω οι Αμερικάνοι, κάτω ο φασισμός. Η Χούντα θα πέσει από το λαό. ΛΑΕ, κατέβω στο πεζοδρόμιο. Έλα να μας συμπαρασταθείς. Η δευτεριά σου και να δεις. Τραγουδί όταν σφίγγουν το χέρι. Μουσική μου πει Μίκης Θεοδωράκης. Στίχη Γιάννης Ρίτσος. Δεν υποχωρεί, παλεύει άπλος, αναμένει θέση. Ώρα 12 τη νύχτα μπαίνει στην Αθήνα στρατός και τάκ, καταλαμβάνει επίκαιρες θέσεις. 17 Νοέμβρη 1973, ώρα δεύτερη πρωινή. Τα τάκ πλησιάζουν το Πολυτεχνείο. Φαντάρι, είμαστε άοπλοι, είμαστε αδέρφια, μην μας χτυπήσετε, ελάτε μαζί μας. Φωνάζουν οι φοιτητές, ο προεδρικός σταθμός καταγγέλει στον ελληνικό λαό την ανήρη πράξη του δικτάτορα. Ώρα τρίτη πρωινή. Ένα τάγκ κρεμίζει στην τερένια πόρτα του Πολυτεχνείου. Τα σύνδεστε και κλειδώματα φοιτητές. Ρίχνονται ρηπές. Στρατός και αστυνομικοί μπαίνουν στο προάβλο. Οι φοιτητές προσπαθούν να φύγουν, αλλά δέχονται άγριες επιθέσεις. Πολλοί φαντάροι προστατεύουν και βοηθούν τους φοιτητές να φύγουν, αλλά τους κυνηγούν οι γενίτσες. Πολλοί συλλαμβάνονται και οδηγούνται στην ΕΣΑ, όπου βασανίζονται φρικτά. Οι οδομαχίες συνεχίζονται γύρω από το Πολυτεχνείο μέχρι το πρωί. Ώρα 11 πρώτη συνεδρία επαναφέρθηκε ο εταιρικό νόμο. Από το Πολυτεχνείο στάθηκε αρχή και το τέλο του. Ο νέο δικτάτορα ανοίγει τον δρόμο για την οικοδόμηση τη Κύπρου. Ο ξεσηκωμό του λαού και το εθνικό έγκλημα θυμίζουν τη δικτατορία και ξαναγυρίζει δευτερευτέ και δημοκρατία. Η οργή του λαού ενάντια στου φασίστε φάνηκε με το ξεσηκωμό του Πολυτεχνείου. Εκεί τα δούλωτα νιάτα, φοιτητέ και μαθητέ ενώθηκαν με το λαό και ήρθαν το κόρμα και την ψυχή του απέναντι στα τάγκ, την ελευθερία, τη δημοκρατία και την εθνική ανεξαρτησία. Τραγούδι η συγκέντρωση τη ΕΦΕΡ. Μουσική και στίχη για να είσαι στα πόδια.
οι μαθητριές Μαρία Ταΐρ και ο Αναστασίας Κονάκης. Είχαμε ανθρώπους με βαριές κακώσεις, τραυματίες από πυροβολισμούς, νεκρούς. Θυμάμαι ένα παλικάρι, φοιτητή, θυμμένο από σφαίρες στην καροτίδα. Δεν μπορούσα, δεν γινόταν να προσφέρω καμιά βοήθεια. Ήταν νεκρό. Απλά πήρε την ταυτότητά του και την έδωσε στην κοπέλα που ήταν μαζί. Φωνάζαμε τα στενοφόρα για τραυματίες και νεκρούς. Τους νεκρούς τους είχαμε σκεπασμένους με κουβέρτες και ό,τι βρίσκαμε. Αντωνία Χαρίτου, φοιτήτρια ιατρικής. Ναι. Ρωτάμε με τους τραυματίες φοιτητές αν είχαν μαζί τους προκηρύξεις. Όσοι είχαν, τις παίρναμε και τις πετάγαμε μέσα στον κάδο με τις ματωμένες βάζες. Γιατί οι αστυνομικοί ερχόταν ακόμη και μέσα στα χειρουργεία και έψαχναν. Εκεί όμως ούτε το μάτι τους δεν έρχεται. Συχαινόταν τα αίματα. Ιωάννης Θεόπιστος, γιατρός, τότε στο ρυθμιστικό κέντρο Αθηνών. Τότε ήρθε ο οδηγός εδάφους του άρματος και μου λέει: «Θα πούμε μέσα, θα ρίξουμε την πύλη. Ετοιμάσου». Πήρα θέση και ξεκίνησα. 10 εκατοστά πριν από την πόρτα σταμάτησα. Αυτό φαίνεται και στο βίντεο. Σταμάτησα σκόπιμα. Στο φρενάρισμα, οι φοιτητές τρομαγμένοι έφυγαν προς τα πίσω. Αν έπαιρνα με ταχύτητα, θα σκότωνα δεκάδες άτομα που εκείνη τη στιγμή ήταν κρεμασμένα στα κάγκελα. Μετά, μάρισα ρεβενατά. Η καγκελόπορτα έπεσε αμέσως. Έγινε λιώμα. Στρατιώτης, οδηγός του άρματος που έριξε την πύλη του Πολυτεχνείου. Κλείνω 2 χρόνια που μας έχει επιβληθεί ένα καθεστώς, όλος διόλου αντίθετο με τα ιδεώδη για τα οποία πολέμησε ο κόσμος μας και τόσο περίλαμπρα ο λαός μας στον τελευταίο παγκόσμιο πόλεμο. Είναι μια κατάσταση υποχρεωτικής νάρκης, όπου όσες πνευματικές αξίες κατορθώσαμε να κρατήσουμε ζωντανές, με πόνους και με κόπους, πάνε και αυτές να καταποντιστούν μέσα στα ελώδη στεκάμενα νερά. Δεν θα μου ήταν δύσκολο να καταλάβω πως τέτοιες ζημιές δεν λογαριάζουν πάρα πολύ για ορισμένους ανθρώπους. Δυστυχώς δεν πρόκειται μόνο για αυτόν τον κίνδυνο. Όλοι πια το διδάχτηκαν και το ξέρουν πως στις δικτατορικές καταστάσεις η αρχή μπορεί να μοιάζει εύκολη, όμως η τραγωδία περιμένει αναπότρεπτη στο τέλος. Το δράμα αυτού του τέλους μας βασανίζει συνειδητά ή ασυνείδητα, όπως στους παμπάλεους χορούς του Εσχύλου. Όσο μένει η ανομαλία, τόσο προχωρεί το κακό. Είμαι ένας άνθρωπος χωρίς κανέναν απολύτως πολιτικό δεσμό και μπορώ να το πω, μιλώ χωρίς φόβο και χωρίς πάθος. Βλέπω μπροστά μου τον γκρέμο όπου μας οδηγεί η καταπίεση που κάλυψε τον τόπο. Αυτή η ανομαλία πρέπει να σταματήσει. Είναι εθνική επιταγή. Τώρα ξαναγυρίζω στη σιωπή μου. Παρακαλώ το Θεό να μην με φέρει άλλη φορά σε παρόμοια ανάγκη να ξαναμιλήσω. Αδέλφια μας στρατιώτες, αδέλφια μας στρατιώτες, δεν θα σηκώσετε όπλο, δεν θα σηκώσετε και δεν θα πυροβολήσετε, δεν θα σκοτώσετε τα αδέλφια σας. Αδέλφια μας στρατιώτες, αδέλφια μας στρατιώτες, αδέλφια μας στρατιώτες, αδέλφια μας στρατιώτες, πώς είναι δυνατόν να πυροβολήσετε τα αδέλφια σας, να γυθεί ελληνικό αίμα. Πολύ πιστεύουμε στην ευκαιρία. Και εγώ πάλι πρώτος αρχίζω τον εθνικό πίνο. Αυτό το αιώνιο σύμβολο της ελευθερίας. Σε γνωρίζω από την κόψη του σπατσιού την τρομερή. Σε γνωρίζω από την όψη που με βγάλε τώρα την μη. Απ' τα κόκκαλα φραγμέντου των Ελλήνων τα ιερά και για πρώτα ερχομένη σε το χέρι ελευθερία. Thank you.
1974. Στις 15 Ιουλίου 1974, τα όργανα της στρατιωτικής δικτατορίας στην Κύπρο επιχείρησαν πραξικόπημα με στόχο την ανατροπή και δολοφονία του νόμιμου Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου. Στη Λευκοσία εγκαταστάθηκε δικτατορική κυβέρνηση που κατευθυνόταν από τη δικτατορία των Αθηνών. Η παραβίαση αυτής της συνταγματικής τάξης στην Κύπρο από ένα από τα συμβαλόμενα μέρη της Συνθήκης Εγγύησεως πρόσφερε στην Τουρκία την αφορμή να εισβάλλει στρατιωτικά στην Κύπρο. Αρχικά η τουρκική κυβέρνηση πρότεινε στην Βρετανική να αναλάβουν κοινή δράση για την αποκατάσταση της συνταγματικής νομιμότητας στην Κύπρο. Όταν όμως η Βρετανία αρνήθηκε να συμπράξει, η Τουρκία εισέβαλε στις 20 Ιουλίου 1974 και μετά από σκληρές μάχες κατόρθωσε να δημιουργήσει στρατιωτικό κέντρο και πύρωμα δυτικά της Γερίνιας, στην βόρεια ακτή της Κύπρου. Παρά τη δύναμη αλλεπάλληλων ανακοχών, μετά τις 22 Ιουλίου, η Τουρκία εξακολούθησε να διευρύνει το προγεφύρωμά της και να μεταφέρει στρατιωτικές δυνάμεις στην Κύπρο. Ψηφίσματα και εκκλήσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας και συνομιλίες, στις οποίες συμμετείχε η ίδια η Τουρκία στη Γενέβη στις 12 Ιουλίου και 13 Αυγούστου, δεν εμπόδισαν την κλιμάκωση της στρατιωτικής παρουσίας της στην Κύπρο, που έφτασε στο ύψος των 40.000 στρατού και 300 τεθωρακισμένων αρμάτων μάχης. Με τις δυνάμεις αυτές, στις 14 και 15 Αυγούστου 1994, η Τουρκία πραγματοποίησε την επιχείρηση Ατήλας II, επιφέροντας τον βίο διαμελισμό της Κύπρου και επεκτείνοντας τη στρατιωτική κατοχή της περίπου στα 36,7% του κυπριακού εδάφους. Χιλιάδες οι αγνοούμενοι, οι νεκροί, οι πρόσφυγες. Από τότε, το μαρτυρικό νησί παραμένει μια ανοιχτή πληγή. Η ελευθερία δεν ήρθε ακόμη, η δικαιοσύνη δεν αποκαταστάθηκε, οι θρύνοι δεν έσβησαν, οι νεκροί δεν αναπαύθηκαν. Θα ακουστούν τα εξής τραγούδια. Στο πράσινο φύλλο, στίχη και μουσική Μάριο Στόκας, της δικαιοσύνης Ήλια Νοητέ, στίχη Οδυσσέας Δελίτης και μουσική Μίνη Σταδωράκης, και Μαλωματένια Λόγια, μουσική Μαρκόπουλο Διάννη και στίχη Μόνος Αποφερήμα. Thank you.
300 κόλπα μαδικά. Απ' το ραδιοφόνο σας στέλνω με ένα αγάπη τα τραγουδάκια μου και δυο γλυκά φιλιά. Χαιρετίσματα λοιπόν στην εξουσία. Εγώ κρατάω την ουσία και ονειρεύομαι. Παίρνω την κιθάρα μου και τραγουδάω. Σας αγαπάω, μα δεν αποφασίζω και κλεισμένο το θυρώ. Είμαι απ' αυτούς που πάντα μένουμε απ' έξω, γιατί δεν έχω ούτε γραμμά